πούμε. Τι θα δούμε. Νατάσα! Πού είναι η Παυλίνα? Τώρα λοιπόν, πρέπει να τη βάλουμε και την Παυλίνα. Εγώ μπήκα για να σας πω ότι τόση ώρα σας γράφω. Πόσο σας αγαπάω, πόσο σας αγαπάω, τι θέλει που είστε. Με γράφετε και είστε και στόκοι. Δεν μπορείτε να αποκριθείτε τα αιτήματά μου και να μιλήσουμε. Και είμαι και σαν τρελή, συγγνώμη παιδιά, αλλά τι να κάνω, κάτι σαν δούμε στην τα μαλλιά μου χάλια. Σε προτιμάμε σαν τρελή νομίζω. Οκ. Okay. Περίμενε λίγο, με βλέπετε καμένοι πέφτυχος πάνω μου, κάτσε να το κλείσω λίγο, μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν όταν μπαίνετε στο live σας εμφανίζεται ροζ μήνυμα, να συνδεθείτε, οπότε Παυλή να βγες και ξαναμπες, επιτέλους, γεια σας ρε παιδιά. Γεράση με βλέπεις αλλά δεν μιλάς. Όλες οι σιωπές και τα δεν πρόλαβα. Πού να σε που γυρνάς, σε ποιον χαμογελάς, σαν να είναι αγάπη. Άρα για ποια στιγμή σε χάσα και γιατί δεν είπες κάτι. Είμαστε θαύματα, θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτομαι πολύ αυτές τις μέρες είναι ότι αυτή, μου έρχονται δύο λέξεις, υπευθυνότητα και χιούμορ. Ωραία. Δηλαδή, χωρίς να υποβαθμίζεις την το χιούμορ δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε την κατάσταση, αλλά προσπαθούμε να είμαστε υπεύθυνοι, να δούμε τη φωτεινή πλευρά του πράγματος και να μην γίνει, αιμονή και ψύχωση και να, προσπαθήσουμε λίγο να φύγουμε από αυτή την τρομολαγνία που καταλαβαίνω ότι ίσως γίνεται και ως ένα βαθμό για να μας προστατέψει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πολύ, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι είμαστε ωρίμοι και μπορούμε να το καταλάβουμε χωρίς να τρομοκρατούμαστε. Και στάνω πετράλων να σε είδα με έναν άλλον να καθόσασταν στο καλυμπό και τρώγατε μοσκάριο μου. Άφησα στον ζέφυρο τα όνειρα μου ενέχειρο, βαθιά ανάσα πήρα και εμφανίστηκα μπροστά σου και με κοιτάζες, λες κι ήμουν ατάρι. Που βρήκες σε δίδα από χρόνια στο παχτάρι, τι θέση έχω στη ζωή σου. Τι! Ένα παλιό παιχνίδι από τη συλλογή σου, με κοιτάζες, λες κι ήμουν ατάρι. Που βρήκες έπειτα από χρόνια στο παπτάρι, εσύ έχω στη ζωή σου. Τι! Ένα παλιό παιχνίδι από τη συλλογή σου.